Κοιτάξτε, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εργοδότες χρειάζεται να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, γιατί βλέπουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει ένας παρατεταμένος καύσωνας που έρχεται να προσθεθεί στις δύσκολες συνθήκες που δουλεύουν οι συνάδελφοι στα ξενοδοχεία. Και λέω ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία γιατί είναι ένας κλάδος στον οποίο συγκεντρώνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι προσωπικού και διαπιστώνουμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι κοινό μυστικό, δηλαδή ούτε καν μυστικό, ότι στα ξενοδοχεία οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ιδιαίτερα με τον καύσωνα τώρα αυτό επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα να συναντάμε καθημερινά φαινόμενα λιποθυμίες, εργατικά ατυχήματα συναδέλφων κλπ. Είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα προχθές, συνάδελφος στη Χαλκιδική επέστρεφε από το σπίτι του και έχασε τη ζωή του με μηχανάκι. Είχαμε χθες περιστατικό σε ξενοδοχείο, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αμουγκάρας, όπου συνάδελφος ναυαγοσώστρια λιποθύμησε από την μεγάλη σε διάρκεια έκθεση στον ήλιο. Είναι δηλαδή περιστατικά τα οποία έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Επομένως, τόσο η κυβέρνηση που καθυστερεί πάρα πολλές φορές, αλλά και οι εργοδότες, πρέπει να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με κριτήριο να προστατευτεί η ζωή και η υγεία των εργαζομένων. Mm-hmm. Πώς ακριβώς το εννοείτε? Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στον ας πούμε προηγούμενο καύσωνα πριν από μερικές μέρες που υπήρχε, παρόλο που είχαν βγει έγκαιρα στοιχεία για τις υψηλές θερμοκρασίες που θα υπάρξουν, το Υπουργείο δεν έβγαλε οδηγία παρά μόνο την ίδια την ημέρα του καύσωνα, και μάλιστα οδηγία η οποία δεν ήταν και δεσμευτική, ήταν συστάσεις προς τους εργοδότες, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται κάτω από τον ήλιο ή σε πολύ δύσκολες συνθήκες και μετά τους είπαν, ξέρετε τι, σταματήστε κατά τη διάρκεια της μέρας. Σωστό αυτό. Ξενοδοχοϋπάλληλοι, η οικοδόμη είχε ξεσηκωθεί μια θύελλα αντιδράσεων. Ακριβώς. Ήταν γενικώς μια οδηγία και όχι μέτρα επί της ουσίας. Σωστά. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε εδώ πέρα γενικόλογες οδηγίες, θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα που να προστατεύουν τους εργαζόμενους για να μην μπαίνουμε σε διαδικασία να φτάνουμε να κινδυνεύει και η ζωή μας. Η συνάδελφος χθες που λιποθύμησε η ναυαγοσώστρια ήταν για ώρες. Στην Αμουδάρα, εδώ σε εμάς εδώ στο Ηράκλειο. Ακριβώς, ναι. Στην Αμουδάρα. Υπάλληλος κάποιες εταιρείες ναυαγοσωστικής, τέλος πάντων. Ήταν στον ήλιο για πολλές ώρες, λέτε. Ακριβώς. Και συνεχόμενα επί μέρες, έτσι. Και η οποία είχε ήδη δηλώσει ότι δεν νιώθει καλά και μάλιστα για το συγκεκριμένο περιστατικό επικοινώνησε με τη μητέρα της, κάλεσε ασθενοφόρο και αντί η υπεύθυνη εκεί της εταιρείας να την προστατέψει και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι καλά, δημιούργησε θέμα ότι γιατί καλέσατε ασθενοφόρο και δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα και της δώσαμε, λέει, βιταμίνες. Ακούστε τώρα, γυναίκα και μάλιστα μικρή σε ηλικία, κορίτσι μικρό, λιποθυμάει μέσα στον ήλιο και μου λες ότι δίνεις βιταμίνες. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει, πώς το λένε, να χάνει την αξία της και τη σημασία της η ίδια η ζωή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να κινδυνεύει η ζωή για τους λόγους αυτούς. Αναφέρεστε στην ναυαγοσωστική εταιρεία, ναι, ή το σωστά. Γραφείο που δούλευε, αυτό εννοείτε. Το οποίο συνεργάζεται με το ξενοδοχείο, ναι, και παρέχει ναυαγοσώστες. Ναι. Και μάλιστα δεν μπορώ να βρω αντικαταστάτρια τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι όχι πρωτοφανή, είναι δυστυχώς στον κλάδο μας μία κανονικότητα η οποία πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει. Αυτές οι συνθήκες γαλέρας, αυτό το να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι σου όταν δουλεύεις σε ξενοδοχείο, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και γι' αυτό και εμείς σαν δράση παρεμβήκαμε άμεσα στο ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα προφανώς να πάρθουν πίσω οι απειλές περί απολύσεων, να πάρουν την κοπέλα, να την πάρει ασθενοφόρο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της, παρόλο που ακόμα έχει ζαλάδες και αδιαθεσίες.
Τέτοιες κινήσεις είναι απαραίτητες. Πού είναι, γιατί... μισό λεπτό, πού είναι η επιθεώρηση εργασίας? Κοιτάξτε. Πού είναι το εργατικό κέντρο Ηρακλείου? Η επιθεώρηση εργασίας. Πού είναι το Υπουργείο Εργασίας? Ίσως το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι μια υπηρεσία η οποία πρώτον η ίδια η κυβέρνηση της έχει κόψει τα πόδια περιορίζοντας το ρόλο της και κάνοντάς της στην ουσία ένα συμβουλευτικό όργανο, και δεύτερον με την υποστελέχωση την οποία, η οποία υπάρχει και εδώ τοπικά στο Ηράκλειο με ελάχιστους επιθεωρητές να μπορούν να κάνουν ελέγχους, στην ουσία περιορίζεται η δυνατότητα να εντοπιστούν ζητήματα και προβλήματα που υπάρχουν. Είτε αφορούν το εργασιακό κομμάτι, γιατί και στο εργασιακό μας κομμάτι σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι συλλογικοί σύμβασοι που είναι υποχρεωτικοί, δεν εφαρμόζονται τα ωράρια, υπάρχει υποδηλωμένη εργασία, και στο θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Έτσι, όταν λοιπόν υπάρχουν 5-10 άνθρωποι οι οποίοι χρειάζεται να ελέγξουν κάποιες εκατοντάδες ή και χιλιάδες επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα παραμένει εκρηκτικό. Και όλη αυτή η κατάσταση ρίχνει μήλο στο νερό των εργοδοτών, οι οποίοι στην ουσία στο όνομα του να μην καλύψουν με το απαραίτητο προσωπικό τα πόστα στα ξενοδοχεία και σε άλλους χώρους εργασίας, έτσι, αναγκάζουν τους εργαζόμενους είτε να δουλεύουν περισσότερες ώρες είτε να δουλεύουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό, το ζούμε και τώρα. Είναι μια κατάσταση η οποία συνεχόμενα είναι εις βάρος πάντα μόνο των εργαζομένων. Αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι και δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Και γι' αυτό καλούμε και όλους τους συναδέλφους ότι περιστατικό υποπέφτει στην αντίληψή τους ή ακόμα και στην ίδια τους τη δουλειά, αν δουν ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, να το καταγγέλουν, να απευθύνονται και στα σωματεία τους, ώστε να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα και να γίνονται οι παρεμβάσεις για να παίρνονται πραγματικά αυτά. Δεν μπορούμε να χάνουμε τη ζωή μας, δεν μπορούμε να κινδυνεύει η υγεία μας επειδή πάμε να δουλέψουμε. Κύριε Σοφίου, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέτε και στην ανακοίνωση που έχετε βγάλει, μία παράγραφος εκεί θα σταματήσω, στην καρδιά της σεζόν αποδεικνύεται πιο πολύ από κάθε φορά πως χωρίς εμάς τα ξενοδοχεία είναι ντουβάρια. Κανένας πελάτης δεν θα σερβιριστεί, κανένα πρωινό δεν θα ετοιμαστεί, κανένα δωμάτιο δεν θα καθαριστεί, αν δεν εξασφαλίσουμε πως ο καθένας από εμάς είναι ασφαλής. Νομίζω τα λέτε όλα μέσα σε τρεις σειρές. Έτσι είναι ακριβώς. Στις πλάτες των εργαζομένων στη ξενοδοχεία βγαίνουν, όπως ξέρετε πολύ καλά, δισεκατομμύρια. Δεν νοείται λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι που προσφέρουν τόσο πολύ να πληρώνονται ψίχουλα, και όχι απλά να πληρώνονται ψίχουλα, να κινδυνεύει και η υγεία τους μέσα στη δουλειά. Μάλιστα. Θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερα πληρωμένοι και θα έπρεπε να δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες εργασίας που να μην υπάρχει το παραμικρό περιθώριο να βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Ξέρουμε ότι είναι, φυσικά υπάρχουν πόστα που είναι δύσκολη δουλειά, όμως παρόλα αυτά πρέπει να πάρθουν από τους εργοδότες και φυσικά με τις απαραίτητες οδηγίες της κυβέρνησης τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, και εννοείται να γίνονται ταυτόχρονα και οι έλεγχοι. Κρατάω αυτό που είπατε επίσης, ότι αυτό το οποίο ζητάτε από την πολιτεία είναι η έκδοση υπουργικής απόφασης περί δέσμευσης για τα μέτρα προστασίας και της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με την απαγόρευση των εργασιών κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και όταν ο υδράργυρος περνάει συγκεκριμένους βαθμούς Κελσίου. Αναφέρεστε στους 38 βαθμούς Κελσίου, ότι εδώ χρειάζονται μέτρα. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι πάνω από τους 38 βαθμούς είναι μελέτες αυτές που έχουμε καταλήξει και εμείς στα αιτήματα αυτά, ότι πρέπει να σταματάνε πλήρως οι εργασίες, αλλά και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες πρέπει να παίρνονται μέτρα περιορισμού των εργασιών. Έτσι δεν σημαίνει ότι μέχρι τους 37 όλα κανονικά, από τους 38 και πάνω. Ωραία. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, εάν διαβάσει κάποιος τη δική σας την ανακοίνωση. Όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, όταν μια καμαριέρα έχει να κάνει 27 δωμάτια, όταν δεν μπορεί να ξεκουραστεί κάπου, ότι δεν μπορεί να δροσιστεί κάπου, όταν δεν μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα, όταν υπάρχουν οι κυπουροί που είναι απ' έξω. Το παράδειγμα με την Αυγουστόστρια στην Αμουδάρα που αναφέρατε
πριν από λίγο, νομίζω ότι με τον πλέον καλύτερο τρόπο δείχνουν ποια είναι η κατάσταση των εργαζομένων σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω και γι' αυτό και το διευκρινίσαμε έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά είμαστε σε μια περιοχή που ο τουρισμός κυριαρχεί. Σας λέω ειλικρινά, δεν θα βρείτε ούτε έναν ξενοδοχείο υπάλληλο που είτε να έχει ζήσει ο ίδιος κάποιο εργατικό ατύχημα, να έχει πάθει, είτε να έχει λιποθυμήσει, είτε να έχει νιώσει αδιαθεσία, είτε να το έχει νιώσει στον περίγυρό του, στο πόστο του. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση σε αυτό τον κλάδο πρέπει να αλλάξει δραστικά. Έτσι, είμαστε ο κλάδος που βγάζει δισεκατομμύρια και δυστυχώς οι εργαζόμενοι δουλεύουν στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Εμείς από τη δική μας πλευρά, θα δώσουμε ξενοδοχείο υπάλληλων, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γι' αυτό κάναμε και την παρέμβαση χθες στο ξενοδοχείο της Αμουδάρας. Και όπου υπάρχουν περιστατικά, χρειάζεται οι εργαζόμενοι να τα αναδεικνύουν και να παρεμβαίνουμε ώστε να μπορούμε να λύνονται και να τα προλαβαίνουμε. Αυτό είναι και το σημαντικό, να τα προλαβαίνουμε. Όπου βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μέτρα, να παρεμβαίνουμε ώστε να τα παίρνουν έγκαιρα πριν φτάνουμε στο σημείο να κινδυνεύει η ζωή.